τα καλύτερά σου, έχεις αδυνατήσει? Ναι, κάνω δίαιτα, όχι τρίαιτα, έτσι. Ειδική διατροφή, έχασα ήδη 6 κιλά και πάμε για άλλα 6. Πρέπει, ναι, βέβαια, πρέπει να γίνω πάλι 40 χρονών. Και γυμναστική. Γιατί είμαι 42. Ναι. Και γυμναστική και όλα. Ναι, αυτά όλα, αφού χάσω και τα άλλα κιλά, γιατί κάνω μια αγωγή με έναν γιατρό που μου έχει κάνει καλά το ποδεράκι μου, που είχα ένα πρόβλημα στο ισχύο μου. Να είναι καλά ο κύριος Μουσάεφ. Με έχει κάνει καλά, τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Και νομίζω ότι δεν γλιτώνεται από μένα. Δεν γλιτώνεται. Τι τρώω, εγώ νομίζω ότι είσαι και ερωτευμένος. Δηλαδή όλο αυτό που βλέπω δεν μπορεί να είναι μόνο από διατροφή και δίαιτα. Λες να έρθει, πνέει κανένας άνεμος έρωτα. Δεν ξέρω. Εσύ πες μας, είσαι σε ερωτική πόλη στη Θεσσαλονίκη, εμφανίζεσαι. Ναι. Μπορεί να έρθει, δεν ξέρω. Την περιμένω. Είσαι έτοιμος εσύ? Ξέρω εγώ. Γιορτές είναι, κάτι θα βγει. Είσαι έτοιμος? Κάνα δωράκι για μένα, ξέρω εγώ. Ένα μεζεδάκι, κάτι. Είσαι έτοιμος για έναν έρωτα? Τώρα είμαι, ναι. Είμαι. Έγραψα και ένα δίσκο με τον Σιγάνο, τον Χριστόδουλο, εκπληκτικό. Βγάλαμε δύο τραγούδια στην αγορά. Δεν ξέρω αν τα έχετε ακούσει. Το Βασιλιά και το Ελεύθερος και Ωραίος. Και τώρα βγαίνουν ένα CD με 12 τραγούδια. Εκπληκτικά, παιδιά. Αλήθεια το λέω. Το λέω με καμάρι. Κάναμε μια δουλειά για όλα τα γούστα. Σημερινή, μοντέρνα, λαϊκά τραγούδια, εμπορικά τραγούδια, τραγούδια έρωτα, τραγούδια αγάπη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πάθος σας? Εσείς. Αυτό που υπάρχετε. Εσείς γυναίκες. Το μεγαλύτερο πάθος είναι γυναίκα. Δεν μπορείτε να ξεφύγετε από τις γυναίκες με τίποτα. Είπα, θα με φάτε, κακούργες, θα με φάτε. Να σου πω, σας έχει ενοχλήσει όλο αυτό που έχουν γράψει αρνητικά σχόλια για τις φωτογραφίες που είναι έτσι λίγο προκλητικές που ανεβάζει? Και όλα. Καλά, τους ενοχλεί αυτό που κάνει η κόρη μου, που είναι μπορώ να πω, μια καλλιτεχνική φωτογράφηση που κάνει μόνη της. Αυτά έμαθε στη σχολή εκεί στην Αμερική. Και ακριβώς δίπλα που γράφονται κάτι για την κόρη μου, έχουν την Πηγιονισέ που είναι γυμνή τελείως. Εκεί δεν ενοχλούνται. Πάντως εσάς δεν σας ενοχλούν αυτά? Σαν μπαμπάς, ας πούμε, δεν θα τις πείτε ποτέ, κόνη, τι είναι? Κοίτα, αυτό που έχεις ανεβάσει. Όταν ξεφύγει κάτι και νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε, το κάνω. Όταν το εξηγήσω, το καταλαβαίνει. Βάζετε όρια? Να πω, αποφασίζω και διατάσω. Βάζετε όρια? Δεν θα εισακουστώ. Έχει χρειαστεί μέχρι σήμερα να την πάρεις ένα λεπτό για να τη πεις: Βρε κορίτσι μου, αυτή που ανέβασε η φωτογραφία, ίσως. Όχι, απλά τη είπα τι γράφουν για το άτομό τη. Τώρα που λείπει κιόλας, αλλά βλέπω όμως ότι ο κόσμος και στο Instagram και γενικά στο Facebook κάνει like και έχει επιτυχία. Δηλαδή αρέσει, έχει ένα δικό της στυλ. Δεν ξέρω. Νομίζω, μπορεί να κάνω και λάθος. Νομίζω έχει και διάσημο μπαμπά, οπότε νομίζω τα σχόλια, ξέρεις, τα οποία κάποιες φορές μπορεί να είναι λίγο πιο αυστηρά. Είναι καλό κοριτσάκι. Είναι καλλιτεχνάκι. Έχει τις ανησυχίες της. Είναι 24 στα 25. Τώρα αρχίζει, θέλει να αποδείξει και σε μένα και στη μανούλα της. Θέλει στον κόσμο. Ναι, έχω σπουδάσει, μπαμπά. Άσε με να το κάνω, να ανοίξω τα φτερά μου, να προχωρήσω, και αν δεν πετύχω, θα ξανάρθω και θα με πάρεις κοντά σου στις δικές σου δουλειές. Πάντως δεν έχει πληγωθεί από σχόλια που έχουν γραφτεί ότι κάνει καριέρα επειδή ο μπαμπάς της. Όταν ξεκίνησε τη δουλειά της είπα, θες να κάνεις αυτή τη δουλειά? Αυτή η δουλειά δεν έχει μοναξιά. Θα σε κρίνουν, θα ακούσεις σχόλια. Είμαι προετοιμασμένη, μου λέει, για όλα. Τότε εντάξει. Καλή επιτυχία. Το πιο τρελό πράγμα που έχεις κάνει όλα αυτά τα χρόνια για μια γυναίκα? Έχω κάνει πολλά τρελά πράγματα για μια γυναίκα. Έστειλα ένα φορτηγό κόκκινα τριαντάφυλλα σε μια κυρία που την αγαπούσα και ήταν σε ένα θέατρο παλιά. Μην λέμε, κουβέντες δεν μπορούν να είναι παντρεμένοι, να έχει παιδιά τώρα. Ήταν ειδικό αποτέλεσμα τότε. Πάντα. Πάντα ηθοποιός ήταν. Ήταν ηθοποιός. Πάντα. Ναι, έχω πάρει ένα κορίτσι μόλις σχόλασα από το κέντρο και όπως ήμασταν έτσι με τα ρούχα, ξέρεις, σε ένα αεροπλάνο, στη Ρώμη, 3 μέρες, παγωτό, πήραμε τα δώρα μας, ωραία, και γυρίσαμε. Έχετε στην Ελλάδα μας. Όμως για μια γυναίκα μπροστά τη. Έχω συρθεί στα πατώματα. Έλα, Ελευθέρη, τώρα. Έχω χάσει 11 κιλά. Ωραία δίαιτα αυτή. Την ξέρω αυτή. Ωραία. Και τι, γύρισε πίσω ή όχι μετά από τα... Όταν γύρισε πίσω δεν ήθελα εγώ. Την ξέρω αυτή. Δεν ήθελα εγώ, γιατί είμαστε και λίγο υπερήφανοι, έχουμε και λίγο εγωισμό. Εντάξει, έκανε τις βόλτες της,
γύρισε στο λιμάνι. Το λιμάνι ήταν κλειστό. Για απεργία. Τελευταία έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος για όλους αυτούς τους τραγουδιστές που αποφασίζουν να ανέβουν στο σανίδι και να γίνουν ηθοποιοί και να δοκιμάσουν έτσι την καριέρα τους. Και υπάρχουν πολλοί ηθοποιοί που δεν τους δέχονται. Οι καλλιτέχνες είναι έτοιμοι για να τους πουλήσεις με την καλή έννοια στο θέατρο. Το όνομα είναι έτοιμο. Να τραβήξει εκεί. Τώρα με την αναδουλειά που υπάρχει γενικώς, έτσι, δοκιμάζουν κάποιες σκηνοθέτες, κάποιοι επιχειρηματίες και καινούργια πράγματα. Το να χτίσεις και να φτιάξεις έναν ηθοποιό θέλει πολύ χρόνο. Το να πάρεις έναν καλλιτέχνη έτοιμο είναι μια πρόταση. Πολλούς τραγουδιστές που συμμετέχουν σε διάσημα παιχνίδια μουσικής, σε talent show, σε ρόλο παρουσιαστή, σε ρόλο κριτής. Θα κάνατε κάτι τέτοιο, είτε παρουσιαστής είτε κριτής? Μου έχουν κάνει προτάσεις, απλά δεν είχα το χρόνο να ασχοληθώ, γιατί έχω και πολλά, κάνω και πολλά εγώ.